Λίγο πολύ αυτά σημειώθηκαν, όμως θα πούμε πολλά περισσότερα. Να καλησπέρισουμε στη σύνδεση μας με την Τρίπολη τον πρόεδρο της ΤΑΠΤΟ και πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Μανώλη Σκατζό. Καλησπέρα σας, κύριε Σκατζέ. Καλησπέρα, κύριε Κανελόπουλε, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Είναι μαζί μου και η Γεωργία Αναγνωστοπούλου. Και να ξεκινήσουμε λίγο. Γιατί κόσμος ακούει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, ο κόσμος ακούει ΤΑΠΤΟ και πάει το μυαλό του σε κάτι άλλο. Στο TikTok, εγώ θα πω, που είναι και τη μόδα στο μέσο κοινωνικό δικτύωση. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Αρχικά, τι είναι η ΤΑΠΤΟ, να καταλάβουμε. Η ΤΑΠΤΟ είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Είναι μια εταιρεία που διαχειρίζεται χρήματα του ΕΣΠΑ, του ΠΕΠ, δηλαδή του Πελοποννησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 19 εκατομμύρια ευρώ για τρεις μειονεκτικές περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου της Αρκαδίας. Είναι η Γορτινία, η Μεγαλόπολη και τα περίχωρα της Τρίπολης. Άρα, με λίγα λόγια, το έργο της ΤΑΠΤΟΚ πρέπει και θα έπρεπε να είναι σημαντικό. Βεβαίως, μα είναι σημαντικό. Εδώ δεν διαφωνεί κανένας μας, κύριε Κανελόπουλε. Τα χρήματα αυτά είναι και κανονικά θα έπρεπε να έχει λειτουργήσει και στις υπόλοιπες μειονεκτικές και ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου. Είμαστε ένας τόπος με πολλές τέτοιες περιοχές, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Όμως επιλέχτηκε αυτό, προχώρησε αυτό, θα δούμε το μέλλον, τι μπορούμε να κάνουμε στο επόμενο πρόγραμμα για αυτά. Ο Περιφερειάρχης έχει πει ότι αυτό το βλέπουμε και το συζητάμε. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να σταθούμε στη διαχείριση. Η κουβέντα που έγινε χθες, καταρχήν να πω κάτι έτσι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο μια τέτοιου είδους εταιρεία, γιατί γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ότι το τελευταίο δίμηνο έχει γίνει ένας μεγάλος δώρος, μια μεγάλη φασαρία για τις αναπτυξιακές εταιρείες, πώς αν λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, υπέρ του συμφέροντος των πολιτών, το τι γίνεται σε αυτές και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ ότι είναι χρήσιμα εργαλεία οι αναπτυξιακοί οργανισμοί στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτά είναι τα γενικά, φαντάζομαι ότι δεν θα διαφωνήσουμε. Τώρα το θέμα είναι τι βρήκατε εσείς, τι ελέγξατε εσείς, τι εικόνα υπάρχει για την ΤΑΠΤΟΚ και τι εικόνα υπήρχε για την ΤΑΠΤΟΚ. Το πρόβλημά μας, κύριε Κανελόπουλε, ήταν ξεκάθαρο. Στα 19 εκατομμύρια ευρώ που έπρεπε να χρηματοδοτήσουμε έργα και άλλες δράσεις, τις οποίες σε πάση περιπτώσει δεν είναι του παρόντος να τις πούμε εδώ, στα 19 εκατομμύρια ευρώ είχαμε περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου το 1 τέταρτο και περισσότερο από το 1 τέταρτο, το οποίο ήταν λειτουργικές δαπάνες. Λειτουργικές δαπάνες σημαίνει μισθοδοσία, ψύχωση, διαφήμιση κτλ. Του προγράμματος. Αυτό λοιπόν. Ορίστε. Τι είναι η εμψύχωση, να καταλάβουμε, γιατί κρατάω και τις αναφορές του κυρίου Πετράκου με τον κύριο Κάτσαρη και εγώ είμαι μια χαρά στο να εμψυχώνω, αλλά ξέρω εγώ, μπορεί να μου προσφέρει κανείς τόσες χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Είναι συμβουλευτικές, να σας πω, είναι συμβουλευτικές υπηρεσίες, το εξήγησε ο διευθυντής της εταιρείας που έχουμε, ο κύριος Μαντάς, χτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες είναι απαραίτητες, έτσι, εξειδίκευση του προγράμματος, δηλαδή για να κάνεις μία δράση, ας πούμε, για παράδειγμα λέω, όπως έχουμε τώρα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ενίσχυση των επιχειρήσεων σε αυτές τις περιοχές, χρειάζεται μια μεγάλη δουλειά. Άρα χρειάζονται κάποιοι σύμβουλοι, κάποιοι που να ξέρουν αυτή τη δουλειά, που να την έχουν ξανακάνει, έτσι. Έτσι λειτουργούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η έννοια της εμψύχωσης είναι πολύ γενική. Και επειδή έχουμε δει πολλά με την εμψύχωση. Ναι, μετά είναι η διαφήμιση. Κατάλαβα που θέλετε να πάτε. Αυτά τα είπαμε και χθες. Σε αυτό τον τομέα λοιπόν, όπως και στην μισθοδοσία, κύριε Κανελόπουλε, εκεί υπήρχαν υπέρογκοι μισθοί, έτσι. Αυτό ήταν η ουσία του θέματος. Να το καταλάβουμε. Δηλαδή, εσείς κάνατε λόγο για μισθούς που ξεπερνούσαν κατά πολύ και τις 5.000 ευρώ. Βέβαια, 65.000 ευρώ ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος και 55.000 ευρώ με το ΦΠΑ εννοείται μεικτά ήταν της Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι οποίοι ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι οποίοι με τον νόμο δεν επιτρέπονταν να πάρουν πάνω από 10.000. Περισσότερα και από έναν υπουργό. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό λοιπόν, ακούστε, επειδή έχει χυθεί πολύ μελάνι και λόγος πολύ τελευταία για τις αναπτυξιακές. Λοιπόν, υπήρχε
ο κύριος Στατούλης και κάποιοι σύμβουλοι του, 4-5 σύμβουλοι, είχαν κάνει μια μεγάλη επίθεση όσον αφορά τους μισθούς και ιδιαίτερα τη μεσηνία που αφορά εσάς έτσι που είσαστε μεσήνοι, για κάποιους μισθούς λέει που ήταν των 1.600 ευρώ σε έναν διευθύνοντα σύμβουλο της αναπτυξιακής της μεσηνίας, που είναι πιο... Το 1.600 ευρώ είναι ο μισθός ενός διευθυντή δημόσιας υπηρεσίας. Πώς μπορούμε να συγκρίνουμε, κύριε Κανελόπουλε, το 1.600 με τις 5.000, γιατί τόσα αντιστοιχούν, παραπάνω από 5.000. Κύριε Σκατζέ, όλο αυτό ξεπερνάει τα όρια της νομιμότητας όλο αυτό. Σαφέστατα, εγώ αναφέρθηκα συγκεκριμένα σε αυτό. Ο νόμος προέβλεπε, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μπήκε ένας καινούριος νόμος, όμως τότε προβλεπόταν μέχρι 10.000 ο μισθός αυτών των ανθρώπων, η μισθοδοσία αυτών των ανθρώπων, 10.000 το χρόνο. Εδώ είχαμε φτάσει σε 65. Είναι παράνομο. Έχουμε νομική γνωμοδότηση γι' αυτό. Έτσι. Εγώ βλέπω ότι 3,5 εκατομμύρια λειτουργικές δαπάνες από μια αναπτυξιακή με συγκεκριμένο προσδιορισμό. Και πραγματικά με πιάνει, τι να πω, ρίγος, έτσι όπως το ακούω, ιδιαίτερα όταν ακούνε όλοι και το τόνισαν οι ίδιοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι περί εμψυχώσεων και επικοινωνίας. Και όταν άκουσα 400.000 ευρώ, δεν ξέρω ποιος το είπε, ο κύριος Γόντικας αν δεν κάνω λάθος, σε sites, τι γινότανε κύριε Σκατζέ. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που είπε ο κύριος Γόντικας προσωπικά δεν γινόταν με τη δική μας συνεταιρεία. Στη δική μας συνεταιρεία αυτές οι αναθέσεις είχαν γίνει από άλλα έτσι τμήματα που αφορούσαν την περιφέρεια τότε. Όμως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα εδώ το οποίο θεωρώ σημαντικό. Είναι και γιατί ο Περιφερειάρχης το έχει δηλώσει, εμείς δεν είμαστε ίδιοι όλοι όσον αφορά τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, κύριε Κανελόπουλε. Εμείς αποδείξαμε και χθες και αποδεικνύουμε καθημερινά ότι έχουμε διαφορά σε αυτό από τους προηγούμενους. Εγώ προσωπικά σας λέω, και το δήλωσα και στο Συμβούλιο εχθές, μπήκα στην περιφέρεια, στρατεύτηκα να παλέψω να φύγει το παλιό σύστημα Τατούλη. Το λέω δημόσια, καθαρά. Αυτό το σύστημα και τελικά ο λαός μας πρημοδότησε, είπε έχετε δίκιο. Πάμε να τα αλλάξουμε και τα αλλάξαμε. Άσχετα αν δεν το έχει καταλάβει ο κύριος Στατούλης και μερικοί από τους περιφερειακούς συμβούλους που τον ακολουθούν ακόμα. Δεν το έχουν καταλάβει ότι τελικά δεν πρημοδοτήθηκαν από τους πολίτες. Οι πολίτες δεν τους είπανε ναι καλά κάνατε, τους είπαν κακά κάνατε, φύγετε, να έρθουν οι άλλοι να τα κάνουν καλύτερα. Αυτό ωραία, είναι. Όταν το καταλάβει ο κύριος Στατούλης αυτό... Εσείς πώς θα τα αντιμετωπίσετε αυτά τα ζητήματα. Κατανοητό ότι έχει γίνει και με την Πελοπόννησος και με όλα τα υπόλοιπα. Αυτά τα ζητήματα πώς θα τα αντιμετωπίσετε, όπως είναι το ζήτημα της ταπτόκτορα. Τι χειρισμούς κάνετε? Ωραία, εμείς λοιπόν είπαμε ποια είναι η πρότασή μας και το κάναμε πράξη, κύριε Κανελόπουλε. Εδώ δεν λέμε λόγια. Εμείς 900.000 ευρώ για αυτά τα λειτουργικά έξοδα ξοδεύτηκαν το 2019 επί Τατούλη, με επί Νίκα ξοδέψαμε 320.000 ευρώ. Μιλάμε το 1/3 των χρημάτων. Έτσι. Και τι λέμε σήμερα, λέμε και λέει ο Περιφερειάρχης, το έχει πει ξεκάθαρα, τα χρήματα που θα πάρουμε από αυτή την περικοπή των δαπανών, την περιστολή μάλλον των δαπανών, θα τα δώσουμε για έργα. Θα πάνε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ για έργα για αυτές τις περιοχές. Για τους πολίτες, για τους ωφελούμενους, για αυτούς που το έχουν ανάγκη. Ναι, μισό λεπτά, αυτή είναι η διαφορά μας με τον πρόεδρος της TAPTOK, ποιος ήταν? Στατούλη. Ο κύριος Στατούλης. Πρόεδρος ήταν ο κύριος Στατούλης. Ο κύριος Στατούλης. Δηλαδή όλα αυτά τα χρήματα που θεωρητικά το 1/4 των λειτουργικών δαπανών που πήγανε προς αυτή την κατεύθυνση για λειτουργικές δαπάνες, το 1/4 του προϋπολογισμού βασικά, που πήγανε για λειτουργικές δαπάνες. Ήταν υπό την έγκριση του κυρίου Τατούλη, κύριε Κανελόπουλο, είναι ξεκάθαρο. Ο πρόεδρος ήταν. Ήταν σαν να μου λέτε σήμερα ότι δεν ξέρω εγώ τι, που είμαι πρόεδρος εδώ, την πολιτική που ακολουθούμε. Μάλιστα. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι το τι θα γίνει από εδώ και πέρα και αφού μιλήσατε και για νομικές ευθύνες προφανώς, να δούμε αν θα πάρει και αυτό το δρόμο, έτσι κύριε Σκατζέ. Ναι, γιατί οι αποστάσεις, αν θα το δει κάποιος, σύμφωνα με τα όσα λέτε εσείς, οι αποστάσεις από ένα ποσό 300.000 στο 1,5 εκατομμύριο ή τέλος πάντων στα 4,5 εκατομμύρια που φτάνουν οι λειτουργικές δαπάνες, είναι μεγάλες. Θα κληθεί κάποιος, να το πω όχι, τέλος πάντων, να δώσει λόγο για αυτές τις καταστάσεις.
Ακούστε κύριε Κανελόπουλε, να σας πω τι έχει γίνει. Εμείς λοιπόν έχουμε στείλει στην αρχή διαφάνειας αλλά και στο ελεκτικό συνέδριο τις δαπάνες για τους δύο συγκεκριμένους που ήταν αιρετά μέλη του Συμβουλίου και είχαν υπογράψει αυτές τις συμβάσεις μεταξύ τους. Άρα λοιπόν με νομική γνωμοδότηση πήγαμε εκεί και περιμένουμε την απάντησή τους να μας πούνε αν τελικά ήταν νόμιμα ή παράνομα τα λεφτά που παίρνανε. Πολιτικά είναι σαφές και ηθικά δεν έπρεπε να παίρνουν αυτά τα λεφτά, τα χρήματα εν μέσω κρίσης που όλη η Ελλάδα σήμερα δεινοπαθεί και ξέρουμε που έχουν πάει οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα κτλ. Αυτό είναι το ένα θέμα. Πήγαμε εκεί. Απ' την άλλη μεριά σας είπα και πάλι ότι εμείς με την περιστολή και στα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα θα δώσουμε 5 έργα, 6 έργα, 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε αυτούς τους ωφελούμενους. Αυτή είναι η ουσία του θέματος. Κύριε Σκατζένα, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και αυτή είναι η διαφορά μας με τους προηγούμενους. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναπούμε και για αυτό το θέμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό βράδυ.